Ναι. Γεια σας. Είμαι η Νίκη Δημητριάδη και είμαι μουσικός του δρόμου. Σήμερα είμαστε εδώ η πρωτοβουλία μουσικών του δρόμου που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες. Θα ακολουθήσει μετά, βλέπετε και πίσω, θα ακολουθήσει η μουσική διαμαρτυρία. Και να διαμαρτυρηθούμε για την μη καταβολή των αποζημιώσεων για την άλλη Φλεβάρη, τον αποκλεισμό μας ουσιαστικά πάρα πολλών μουσικών του δρόμου από τις αποζημιώσεις και συγχρόνως την επιβολή προστήμων. Η μουσική του δρόμου ενταχθήκαμε κανονικά το Σεπτέμβριο στο Μητρό Καλλιτεχνών μαζί με όλους τους καλλιτέχνες σε ειδική κατηγορία που υπήρξε μουσική στον δρόμο. Να μην μιλήσουμε για τις προηγούμενες μήνες, δύσκολη για όλους τους συναδέλφους στους καλλιτέχνες κλπ. Από τον Μάρτιο που δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη βοήθειας. Βλέπουμε λοιπόν έστω τουλάχιστον από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβρη πήραμε κι εμείς αυτά τα, όχι αρκετά βέβαια, τέλος πάντων, λεφτά της αποζημίωσης. Το Γενάρη-Φλεβάρι, όταν έρχεται η στιγμή και καταβάλλοντας όλους τους άλλους συναδέλφους καλλιτέχνες, εμείς διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλοί από τους μουσικούς δρόμους δεν έχουμε πάρει τα λεφτά. Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση και το Υπουργείο, καμία προειδοποίηση. Ξεκινάμε, προσπαθούμε τηλέφωνα, email να δούμε τι γίνεται. Σε κάποιους από εμάς έχουν απαντήσει το Υπουργείο Εργασίας και έχει απαντήσει σε email ότι έχει γίνει διασταύρωση των ΕΦΤΑ και δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις επειδή δεν έχουμε ένσημα. Είναι κανονικά εμπεγμός, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πάρεις ένσημο παίζοντας τον δρόμο. Και φτάνουμε στο σημείο να μας λένε ότι έχουμε δηλώσει ψευδώς 4 χρόνια προϋπηρεσία μουσική στον δρόμο επειδή δεν έχουμε ένσημα. Είναι θέμα επιβίωσης για πάρα πολλούς από εμάς. Πάρα πολλοί μουσικοί στον δρόμο βασίζονται σε αυτό για να ζήσουν. Στον δρόμο μπορεί να βγει ο καθένας να παίξει, μπορεί να βγει κάποιος σπουδαστής μουσικής που θέλει να δει την αντίδραση με το κοινό. Μπορεί να βγουν άλλη μουσική λόγω της ενεργείας ή απλά για να απολαύσουν την άμεση αυτή επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Αλλά είναι πάρα πολλοί από εμάς που βασίζονται από αυτό για να επιβιώσουν και να ζήσουν. Και υπάρχει πρόβλημα επιβίωση για πολλούς από εμάς. Ακόμα χειρότερα μέσα σε αυτή την κατάσταση, τον αποκλεισμό μας από τα μέτρα στήριξης κλπ. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται τα πρόστιμα. Στις προάλλες είχαμε μέχρι και προσαγωγές στο Περιστέρι στην Αθήνα. Είχαμε δύο νεαρούς μουσικούς που παίζαν στο πεζόδρομο. Η αστυνομία τους κύκλωσε, τους προσήγαγε στο τμήμα, απείλησαν ότι θα τους κατάσχουν τον εξοπλισμό και τους κόψαν το πρόστιμο των 300 ευρώ. Μέσα στην καραντίνα είχαμε και άλλα περιστατικά και στη Θεσσαλονίκη. Παραπάνω από ένα περιστατικά με πρόστιμα.